Πάμε να γίνω λίγο τρελή πρωί-πρωί. Κοίτα εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχω καμία θέση στη Βουλή μέσα? Το πιστεύεις αυτό δηλαδή? Βλέπεις εμένα όπως είμαι εδώ πέρα και πιστεύεις ότι έχω κάποια θέση και ότι περνάει ο λόγος με εκεί μέσα που βγήκα και έκανα δημόσια επίκληση στον Πρωθυπουργό της χώρας και με γράψανε εδώ πέρα που με γράψανε? Που είμαι μόνη που φώναζα για τα Τέμπη πριν ένα χρόνο, όταν εσείς μου καθόσασταν στις καφετέριες. Και τώρα έρχεστε να μου πείτε τι, γιατί δεν ανέβασα στην επέτειο, γιατί δεν ανέβασα. Και καν δεν ξέρω τι είναι αυτό εδώ το περιστατικό που μου λέει. Μαλάκα αλήθεια, πηγαίνετε να βρείτε και να αναζητήσετε τις ευθύνες εκεί που θέλετε και σταματήστε να σκορπάτε την κακία σας και τη δίψα σας για αίμα γύρω-γύρω. Δεν σου φταίω εγώ, φίλε, για ό,τι συμβαίνει. Άντε ους πρωί-πρωί. Και όποιος δεν γουστάρει να βλέπει, είπαμε, unfollow. Αμήν το κουμπί, unfollow. Άντε. Εγώ πάω να ξεκινήσω τη μέρα μου να βγω έξω, να πάω για το μεροκάματό μου. Εσύ κάτσε εκεί πέρα και στέλνε μηνύματα που για μένα ξεριστήσουν. Ένα κουμπάκι. Τα ξέκανε, έτσι πήγε στα general. Φυλάκια. Δεν υπάρχει καν, ρε παιδί μου, στο οπτικό μου πεδίο. Ούτε σαν έννοια δεν υπάρχει. Κάτσε εκεί πέρα να ασχολείσαι όλη μέρα και στέλνε μόνο σου και μίλα. Δεν σε ευχαριστεί και σε γεμίζει αυτό. Στέλνε μου μηνύματα. Στα general, είστε, δεν πρόκειται να το ξαναδώ ποτέ. Οπότε, γεια σα. Είστε άρρωστοι κάποια αλήθεια. Είστε άρρωστοι, έχετε πρόβλημα. Πηγαίνετε σε γιατρό. Δηλαδή είστε επικίνδυνοι για τον κόσμο, τον υπόλοιπο. Στη Μακρόνησο. Και τελικά σκέφτομαι, αν είναι να τα ακούω τόσο πολύ, δεν πάω κι εγώ να μπω στη Βουλή, να πάρω εκεί καμιά έδρα, κανένα φρανείο, καμιά καρέκλα, να τα παίρνω, να κάθομαι, και μεταβρίσκεμαι, συγχέστηκα. Αφού θα σου παίρνω τα λεφτά σου, μεταβρίσκεμαι κιόλας. Αλλά να κάνεις πράγματα για ανθρώπους και να τα ακούς και από πάνω, χωρίς να έχεις κανένα δικό σου προσωπικό συμφέρον, για να μην πω τίποτα χειρότερο, πάω να ετοιμαστώ γιατί θα μου κόψουν και το ρεύμα σε λίγο. Καλημέρα! Να ρωτήσω κάτι, θέλω ήρεμα. Γενικά το πηγαίνετε σε δημόσιες υπηρεσίες, τελωνία, λιμάνια, αεροδρόμια, δεν ξέρω εγώ τι. Η εξυπηρέτηση είναι normal ή αντιμετωπίζετε προβλήματα? Διότι ακούστε τι έπαθα. Μιλάω με το τελωνείο, μια δουλειά που την έκανα και την προηγούμενη εβδομάδα και κύλησε ρολόι με μια γυναίκα που με εξυπηρέτησε πάρα πολύ καλά. Και τώρα σήμερα το πρωί, να έχω στείλει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, να έχω κάνει ακριβώς την ίδια διαδικασία και να μου γράφει η κυρία αυτή, άλλη κυρία, ότι θέλω αυτό. Και να μα το έχω στείλει πιο πάνω. Το ξαναστέλνω το ίδιο. Να μου ξαναλέει το ίδιο. Να του το ξαναστέλνω. Παιδιά, να γίνεται αυτό τώρα, έγινε 4 με 5 φορές. Και να λέω, καλή μου κυρία, μήπως θέλετε κάτι διαφορετικό? Κόντεψε να με τρελάνει, ρε φίλη γυναίκα. Και έπρεπε να παίξω παντομήμα μαζί τη για να καταλάβω τι διαφορετικό ήθελε. Και μου έλεγε κιόλα ότι, ναι, αν το δεν το έχει κάνει και μέχρι τις 12 η ώρα, εγώ τα στέλνω από εκεί που ήρθανε. Ρε φίλε, ειλικρινά, τι λειτουργεί σε αυτή τη χώρα? Λειτουργεί κάτι? Τώρα, αλήθεια όμως, έχω γίνει τρελή. Δεν σε δω, δεν μπορώ άλλο σήμερα. Τι μου έστειλε, σου λέει γκλάμουρς. Η άλλη χτυπιόταν το πρωί για κάτι που έχει γίνει το 2021, ρε μαλάκα. Ειλικρινά, ρε φίλε. Το 2021 χτυπιόταν για κάτι που είχε γίνει το 2021. Φίλε, κόψτε τα. Αυτά δεν φτάνουν για όλους. Δεν ξέρω τι άλλο να πω πλέον. Με έχετε σαλτάρει. Σκυλάκι. Καρέ, τι μου κάνετε? Για μου λες μπήκα σπίτι, εγώ θα ψοφήσω σε καμιά γωνία. Καλέ, είδατε τι έχει γίνει στο TikTok? Όταν ξυπνάω το πρωί, ξυπνάει μαζί μου και η ζούγκλα. Ποιος τα θυμάται αυτά? Mmm.